Μια πρωτοποριακή προσπάθεια έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, από την Κόμπο και την Euroagro, και έχει να κάνει με μια συνεργασία με τους παραγωγούς πάνω στη σποροπαραγωγή. Πείτε μας ποιος είστε και από πού μας έρχεστε. Είμαι ο Αντωνιάδης Αντώνης, έρχομαι από το Κιλκής, από τη λίμνη Δοϊράνης, την περιοχή δηλαδή Δοϊράνης, και είμαι παραγωγός, έχω σπέρνω ας πούμε σιτάρι, καλαμπόκι, ηλιόσπορα και έχω βέβαια και πιστοποιημένους σπόρους, σπόρο παραγωγός δηλαδή. Γενικά αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα, είναι ένα καινούριο πείραμα μεταξύ τριών πλευρών να μπορέσουν να βρουν μια άκρη, να συνεργαστούν για να παράξουν ένα προϊόν προστιθέμενες αξίας. Εσείς γιατί το επιλέξατε να μπείτε σε αυτή την ομάδα? Γιατί πιστεύω ότι μπορώ, τα χωράφια μου έχουν τη δυναμική να δώσουν καλής ποιότητας σπόρο. Έχετε αλλαγές στα χωράφια μου, από καλαμπόκι ας πούμε, ηλιόσπορα, κάνω τις αλλαγές και πιστεύω ότι μπορώ να πιάσω κιλά, αλλιώς δεν θα με συμφέρει να μπω σε αυτή την... Αν δεν πιάνεις παραγωγή δεν συμφέρει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Όλη αυτή την ώρα έγινε παρουσίαση προϊόντων, έγινε παρουσίαση της προσπάθειας, δόθηκαν απαντήσεις πάνω στα προϊόντα και στην εφαρμογή. Εσείς έχετε ξαναχρησιμοποιήσει τα προϊόντα της Κόμπο? Έχω χρησιμοποιήσει σε καλαμπόκι, σε καλλιέργεια καλαμποκιού. Με τη Euroagro ποια είναι η σχέση σας? Με τη Euroagro ξεκινάει, παίρνω όλα τα εφόδια από τη Euroagro και πουλάω όλα γενικά, τα καλαμπόκι, ηλιόσπορο, όλα τα παίρνει η Euroagro από μένα. Έχουμε συμβολιακή γεωργία, σαν συμβολιακή γεωργία μαζί. Το ότι αυτό θα είναι πιστοποιημένο όλη η διαδικασία, έχετε εμπειρία από αυτό? Οπωσδήποτε, έχω κάνει και άλλες φορές, παλαιότερα, με άλλη εταιρεία. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πόσα στρέμματα έχετε βάλει και πότε το έχετε κάνει, πότε έγινε η σπορά. Σε σιτηρά, πόσα στρέμματα? Για ακριβώς το πρόγραμμα το οποίο μιλάμε. Γύρω στα 430 στρέμματα έχω σκληρά σιτάρια, σποροπαραγωγή. Αυτά σε σιτάρια. Έχετε κάνει εφαρμογή προϊόντων μέχρι τώρα ή πέρα από τη βασική? Δεν έχω κάνει. Λέτε για τη λίπανση? Ναι. Δεν έχω κάνει. Τώρα περιμένω, επειδή ο καιρός είχε βρέξει ας πούμε αρκετά, δεν μπορούμε να μπούμε στο χωράφι. Περιμένω να στεγνώσω λίγο τα χωράφια για να κάνουμε την εφαρμογή με επιφανειακά λιπάσματα. Πότε περιμένουμε τον αλωνισμό στη δική σας περιοχή? Συνήθως τον Ιούνιο γίνεται ο αλωνισμός των σιτηρών. Μετά, αν εφαρμόσουμε αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν μέσα, αυτά τα οποία είστε εσείς έμπειρος, τι ακριβώς περιμένουμε να βγει? Περιμένω να πάρω κάτι παραπάνω στην τιμή. Αυτό είναι το βασικό. Ραντεβού λοιπόν στο χωράφι. Ναι, οπωσδήποτε. Καλή επιτυχία.